γιατί ο αιματοτρίτης είναι σοβαρή αιματολογική εξέταση, τη δείχνει για τον οργανισμό ο χαμηλός δείκτης. Το χαμηλός αιματοτρίτης στις αιματολογικές εξετάσεις υποδηλώνει ότι τα όργανα του σώματος δεν λαμβάνουν αρκετό οξυγόνο. Αν ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι χαμηλότερος από τον κανονικό, τότε είναι πολύ πιθανό να έχετε εμφανίσει αναιμία. Ποια είναι τα συμπτώματα της αναιμίας? Κουράζεστε εύκολα, εμφανίζεται δυσπνία, ταχυκαρδία, δυναμία συγκέντρωσης, ενώ μπορεί να έχετε και τάσεις λιποθυμίας. Η αναιμία συνήθως οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου και αποκαλείται σιδηροπενική αναιμία. Ο εργαστηριακός δείκτης που ελέγχει την έλλειψη σιδήρου είναι η φεριτίνη, η οποία σε περίπτωση σιδηροπενικής αναιμίας είναι χαμηλή. Για να την αντιμετωπίσετε, καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε σίδηρο. Ο σίδηρος περιέχεται σε διάφορα τρόφιμα με δύο χημικές μορφές, γλυστένη, οργανικό σίδηρος, και γλυστένη, ανόργανο σίδηρος. Τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, κόκκινο κρέας, εντόστια, πουλερικά και ψάρι, περιέχουν και τις δύο μορφές, ενώ τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, δημητριακά, σπόροι, φρούτα και λαχανικά, περιέχουν ανόργανο σίδηρο. Σε γενικές γραμμές, ο οργανικός σίδηρος απορροφάται σε μεγαλύτερα ποσοστά από τον ανόργανο σίδηρο, ωστόσο η απορρόφηση του ενισχύεται διατροφικά με παράλληλη κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε βιταμίνη C και α. Και μπορεί να καταναλώσουμε και να αναστείλει την απορρόφηση σιδήρου, καφέινη, καφές, τσάι, και διάφορα φάρμακα όπως σαντιόξινα, βέστιο κλίουγιο. Αλφαμέτωνο έλτζασπιρίνη και τα πασίπονα για μυοσκελετικούς πόνους, μυστεροειδή αντιπλεγμονώδη φάρμακα, και είναι πιθανόν να προκαλέσουν γαστρεντερική αιμορραγία και άρα, αναιμία. Για να διαλευκανθούν οι αιτίες που προκαλούν την αναιμία, απαιτείται πλήρης αιματολογικός έλεγχος και όχι μόνο του αιματοτρίτη. Ο χαμηλός αιματοτρίτης μπορεί να οφείλεται και σε έλλειψη βιταμινών ή χνοστοιχείων, σε κάποια χρόνια ασθένεια ή σε απώλεια αίματος, είτε από εσωτερική αιμορραγία, για παράδειγμα από ένα αιμορραγικό έλκος, είτε από εξωτερική αιμορραγία, τραύμα. Απώλεια αίματος και άρα χαμηλό αιματοτρίτη μπορεί να έχουμε από μικρές αιμορραγίες, όπως αυτές που προκαλούν τα έλκη στομάχου ή αιμορροίδες κάπα λάμδα π. Οι νέες γυναίκες είναι πιθανό να έχουν χαμηλό αιματοτρίτη, από την απώλεια αίματος κάθε μήνα με την κανονική αιμηνορρύση. Πολλοί ασθενείς με σιδηροπενική αναιμία δεν έχουν καθόλου συμπτώματα. Ανάλογα με την ηλικία και το φύλο, πρέπει να κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης του οργανισμού μας. LKOSLIF.com